του ΣΑΤΑ, ο κύριος Λιβαρόπουλος, λέγοντας πως ο Υπουργός δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα των ιδιωτικών ταξί, με αποτέλεσμα να γίνει η πλήρης απελευθέρωση, καθώς δεν έφυγε ούτε ένα από τα αιτήματα που του έθεσαν. Μάλιστα. Είπα λοιπόν στις αρχίσεις κινητοποιήσεις τους και στο τέλος της ομιλίας οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί εξαγριωμένοι επικέφθηκαν με μπουκάλια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνάμεις των ΜΑΤ, κλούβα των ΜΑΤ αλλά και δημιουργίες των ΜΑΤ μπροστά στην είσοδο του Υπουργείου που προσπαθούν. Κλούβες από το πρωί ευτυχώς δεν έχουν αντιδράσει. Πετάνε μπουκάλια νερού, Μιχάλη, βλέπουμε εκεί. Κάποιοι προσπαθούν και κουνάνε και το όχημα εκεί της αστυνομίας. Δεν υπάρχουν από ό,τι βλέπουμε βέβαια αυτή τη στιγμή συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων των ΜΑΤ. Η αστυνομία λειτουργεί πολύ ήπια, ήρεμα, γιατί τώρα δεν έχει κάνει χρήση χημικών ή πρώτου λάμψης. Αυτό που έχει γίνει πάντα είναι ότι υπάρχει και τώρα νέα ένταση κατά των αστυνομικών, καθώς οι διοκτήτες επιχειρήσουν να μπουν μέσα στο Υπουργείο. Κλιμακώνεται η ένταση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών μετά την αρνητική απάντηση από την πλευρά του κυρίου Ραγκούση όσον αφορά στα αιτήματα των ιδιοκτητών. Ταξί βλέπουμε οργισμένους ιδιοκτήτες ταξί πετούν αντικείμενα, μπουκάλια με νερό εξφεντονίζονται. Έχει στυλωθεί μια κολόνα ηλεκτροδότησης από εξαγριωμένους ιδιοκτήτες ταξί και τα πράγματα δεν φαίνονται να ερεμούν. Τώρα θα εκτοξευτεί μια μπάλα φωτιστική εδώ, δεν ξέρω αν είναι στο πλάνο σας. Ναι, το είδαμε, Μιχάλη, το βλέπουμε. Βλέπουμε πάντως ότι υπάρχουν εκεί και κάποιοι οι οποίοι έχουν εξοπλιστεί με μάσκες, φοβούμενοι τα χειρότερα μετά, είτε η χρήση δακρυγόνων. Βεβαίως, συνάδελφοι. Κάνουν τη δουλειά τους εκεί, φωτορεπόρτερ. Αυτό πάντως που έχει σημασία, Μιχάλη, είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν πριν καν ξεκινήσει σταμάτησε. Μετά από μία ώρα περίπου συνάντηση, μία ώρα και κάτι βγήκε ο εκπρόσωπος λέγοντας πως δεν έχει το έπιμα. Ναι, δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και εκεί αυτή τη στιγμή δεν θα εξεχθούν κατά αστυνομικών. Θα αντιδράσουν οι αστυνομικοί. Βγήκαν λοιπόν μετά από μία ώρα λέγοντας πως δεν έφυγε ούτε καν το ελάχιστο που ζητήσαμε. 6 μήνες διαλόγου έτσι ώστε να βρεθεί λύση που να ικανοποιεί και τις δύο μεριές. Ο κ. Ζαγκούτσης όμως είπε ο κ. Λιβαρόπουλος ούτε καν διάβασε την πρόταση. Είπε ότι το άνοιγμα θα γίνει πλήρως και χωρίς περιορισμούς. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και με την εικόνα. Γιατί προφανώς κάποιος πρέπει να πείραξε εκεί, δεν θέλοντας να αφήσουν να καταγραφούν αυτές οι εικόνες. Είναι και πολλοί κόσμος συγκεντρωμένος εκεί, είναι εύκολο λίγο να το θέμα είναι ότι το κλίμα είναι φορτισμένο τώρα, γιατί και ακούγονται και, και ακούγονται και διάφορα συνθήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση προφανώς, είναι μάλλον γηπαιδικά συνθήματα. Λοιπόν, είναι και αυτό που λέγαμε δυστυχώς από το πρωί.